Επιτρέψτε μου πριν περάσω στο συζητούμενο νομοσχέδιο να αναφερθώ επολίγων σε ορισμένα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Πριν λίγη ώρα ενημερωθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι στη συνάντησή τους ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο αποφάσισαν να αποσύρουν το περίφημο 25 ευρώ από τα νοσοκομεία. Να πάρουν πίσω δηλαδή ένα μέτρο που οι ίδιοι ψήφισαν, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, δεν θυμάμαι η Δημάρ τι είχε κάνει, θα μου το διευκρινίσετε, όταν υπήρχε η τρικομματική κυβέρνηση το φθινόπωρο του 12. Γιατί? Λόγω της κοινωνικής κατακραυγής. Λόγω του ότι ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες. Και λόγω των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι τα συγκυβερνώντα κόμματα βαδίζουν προς μία διαρκή αποδυνάμωση και εκλογική συντριβή στις κάλπες που δεν μπορούν να αναβάλουν γιατί είναι ορισμένες με νόμο και εννοώ τις ευρωκάλπες και τις αυτοδιοικητικές. Και τώρα όλη αυτή η επιχειρηματολογία που ακούγαμε από όλη την κυβέρνηση με βασικό εκφραστή τον κύριο Γεωργιάδη ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, ότι είναι δίκαιο, ότι είναι υποχρεωτικό, ότι είναι μονόδρομος. Πού πάει? Εμείς λέμε ότι αυτή η μικρή υποχώρηση, αυτή η μικρή ρογμή είναι μία νίκη της κοινής λογικής, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού πέρα από κόμματα και όπως έφυγε σήμερα το 25 ευρώ, αύριο θα φύγετε κι εσείς με το δρόμο της δημοκρατίας.